Την ετήσια εκδήλωση των χορευτικών του πραγματοποίησε και το Λύκειο Ελληνίδων στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας, ενταζόμενη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Άρτας, με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Τους καλεσμένους καλωσόρισε στην εκδήλωση η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φωτεινή Δεβέκου. Απόψε το Λύκειο των Ελληνίδων θα κλείσει την Κυριακή του χρονιά, χορεύοντας και τραγουδώντας στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων για τα 138 χρόνια απελευθέρωσης της Άρτας από τον τουρκικό ζυγό. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριοι αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που συμμετέχεστε στη μεγάλη μας γιορτή. Αυτή τη βραδιά οι χορευτές μας, μικροί και μεγάλοι, αυτά τα υπέροχα νιάτα, πρεσβευτές της μεγάλης εθνικής παράδοσης, θα συρθούν, θα σύρουν χορούς από την Κρήτη, τη Ανισά, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Αλωτοκική Ρωμαγία και άλλα. Η ποικιλία, η λεβεντιά, η χάρη και η βοητεία των χωρών, οι οπτικές εικόνες από τις παραδοσιακές τοπές, οι ακουστικές παραστάσεις από τα παραδοσιακά όργανα και από τα δημοτικά τραγουδία δημιουργούν απόψε όλα μαζί μια ξεχωριστή ηλικιακή ατμόσφαιρα, μια ξεχωριστή βραδιά. Με πρωταγωνιστές πάντα, τους χορευτές μας, τα παιδιά μας. Το Λύκειο των Ελληνίδων κρατάει σφιχτά το νήμα της παράδοσης. Προσπαθεί και αγωνίζεται να μεταγγίσει στα νέα μας παιδιά τις εμπειρίες και τις γνώσεις του χθες. Να γαλουχίσει τα παιδιά με παραδοσιακά ακούσματα. Μικροί και μεγάλοι χορευτές έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Η εκδήλωση περιλάμβανε δημοτική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και λαϊκά τραγούδια, όλα πλασμένα σε ένα μαγικό συνδυασμό που προκάλεσε το θαυμασμό όλων.